Μην τα κάμερα μάμ που κάνει μπάλανς, παιδιά, κάνει μπάλανς ο κάμερα μάμ. Αγαπητοί μου φίλοι, μια ωραία καλησπέρα ξανά. Μια και το ημάμ μπαλτή φυσικά ταξιδεύει παντού. Ερχόμαστε σε εσάς όπου και να είστε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο δρόμο Κομωτινής, αλλά όμως όχι μας στην Κομωτινή, ίσως να καταλήξουμε εκεί πέρα, αλλά όμως να κάνουμε την βόλτα μας στα χωριά της Κομωτινής. Βρισκόμαστε και ξεκινάμε την βόλτα μας από το Νέο Δουκάτο, εντάξει, Νέο Δουκάτο, και μετά θα συνεχίσουμε την βόλτα μας στα άλλα χωριά. Η Μαμ Μπαλντί, πάντα ερχόμαστε και με τα δικά σας τα μάτια, τα δικά σας τα αυτιά και τα δικά σας στόματα, ακούμε και βλέπουμε. Πάμε για η Μαμ Μπαλντί. Καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε, πώς θα πάτε, καλά είστε, από Καβάλα είμαστε, καλά είστε. Γερός δυνατός. Να κάνω μια ερώτηση, η ώρα είναι παιδιά, η ώρα είναι μόνο 11.30, 11 και 4. Πόσο κόσμο έχει το Νέο Δουκάτο και δεν έχει ψυχή έξω. Πόσο είστε εδώ πέρα δηλαδή. Πόσο λιγοστεύει. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλά είστε. Ήρθαμε και στο χωριό σας μετά από... Πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο το λένε Νέο Δουκάτο. Την ονομασία πώς την πήρε, ξέρουμε. Νέο Δουκάτο. Μεγάλο Δουκάτο. Μεγάλο Δουκάτο. Συγγνώμη, παιδιά, Μεγάλο Δουκάτο. Το παίρνω πίσω. Εγώ είπα Νέο Δουκάτο. Μεγάλο Δουκάτο. Γεια σας, καλημέρα σας. Καλά είστε. Για ποιο λόγο το λένε Μεγάλο Δουκάτο, αφού είναι μικρό το χωριό. Μικρό είναι, μικρό. Για εκείνο το καιρό ήταν μεγάλο. Α, υπήρχε τότε εδώ πέρα. Υπήρχε μεγάλο. Πολλά χρόνια το χωριό. Πόσο κόσμο έχει το χωριό σας. Είχαμε γύρω στα 250. Είχατε. Είχαμε. Τώρα πώς. Τώρα 200. Πάλι καλά. Έχω πάει σε χωριά που έχει και 30 και 20 άτομα μέσα. Βέβαια. Εντάξει, είναι καλά εδώ πέρα στο χωριό. Καλά. Πόσο, δεν είστε καλά, καλά. Είναι καλά. Καλά. Εδώ έχετε μεγαλώσει, εδώ έχετε μεγαλώσει. Δεν έχετε φύγει ποτέ σας δηλαδή. Όχι. Τι παντρευτήκατε εδώ πέρα, τα πάντα εδώ πέρα. Μπράβο σας. Τι λέει, δεν πήγατε κάπου αλλού και έρθατε. Ο κύριος πήγε. Γερμανία πήγε. Γερμανία και έφυγε από τη Γερμανία και γύρισε πίσω στην Ελλάδα. Τι έκανα. Η Γερμανία ωραία είναι η Γερμανία. Ωραία, αλλά γύρισα. Δουλειά, yes. Πήγες, δούλεψες. Δούλεψε 20 χρόνια και γύρισα. Σύνταξη δηλαδή τώρα. Όχι, το χρόνο. Το χρόνο παίρνει σύνταξη. Ναι, ναι. Όμως θα πάρεις και γερμανική σύνταξη. Βέβαια. Ελληνική σύνταξη. Μετά 2 χρόνια. Τον μπέρδεψε. Θα πάρεις σύνταξη τώρα γερμανική και την ελληνική μετά από 2 χρόνια. Ναι. Μάλλον βασίζεσαι στην γερμανική σύνταξη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί η ελληνική δεν βλέπω. Είναι... Ναι, ναι, ναι. Τι είναι το πιο ωραίο, ας πω κάτι. Κάναμε τη βόλτα μας, πάμε από την Κομωτινή, είπαμε Μεγάλο Δουκάτο. Μετά πάμε. Άγιος Θεοδόρος, Ξελαγανή και τα λοιπά. Ξελαγανή και Μαρόνια. Άντε και ο Διογέννης περνάει από εδώ πέρα από το χωριό σας. Περνάει από το χωριό σας. Τι έχει το χωριό σας ώστε ο Διογέννης να σταματήσει να πει ένα καφέ κάτι. Γεια σας. Γεια σου, έλα εδώ, γεια σου. Ένα καφέ θα πεις, τι άλλο να έχει. Πόσα καφέ καφετέρες έχει, καφενεία. Καφενεία, δύο καφενεία. Κατά κύριο λόγο δηλαδή, μεγάλη ηλικία είναι εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Οι νεαροί έχουν φύγει. Αν και εσείς τώρα είστε κοντά μου στην Κομωτινή. Ναι, κοντά, 7 χιλιόμετρα. Δηλαδή πηγαίνω έχεις, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Κάθε βράδυ η Κομωτινή πάμε. Α, γι' αυτό, γι' αυτό ακριβώς. Τώρα, εδώ αγαρακτάς, μέσα δύο λεπτά είχε. Ναι, αφού κοντά είστε εδώ πέρα. Οι κύριοι δεν προτιμάνε τα καφενεία του χωριού. Για ποιο λόγο δεν πάτε στα καφενεία του χωριού δηλαδή. Γεια σας. Θέλουν να δουν χρωματιστά κόσμο. Ποιο είναι το πιο ωραίο, το πιο ωραίο πράγμα στο χωριό σας. Ποιο ωραίο. Το χωριό, ο κόσμος, τι έχει και το ωραίο το χωριό. Το χωριό είναι ησυχία. Και δεν είναι ωραίο αυτό, αγαπητό. Το όνομά σου. Τώρα, Νουρεντίν. Νουρεντίν, Διογέννη, χάρηκα. Διογέννη, το όνομά σου. Σαλή. Διογέννη, το όνομά σου. Χουσέιν. Χουσέιν. Χάρηκα. Λοιπόν. Η κόρη μου είναι στην Καβάλα. Α, τι κάνει η κόρη στην Καβάλα. Στο νοσοκομείο, για τώρα. Και δεν είναι η κόρη στο χωριό, δηλαδή. Και πήγε στην Καβάλα, εκεί πέρα. Και κάνει ειδικότητα. Α, ναι. Πώ είναι η κόρη σου. Νουρσέν. Νουρσέν. Σε μένα. Νουρσέν, χαιρετίσματα από τον μπαμπά σου. Ναι. Βρισκόμαστε στο Μεγάλο Δουκάτο. Πού δεν έχουμε πάντα. Και ποιο είναι το πιο άσχημο πράγμα στο χωριό σας. Υπάρχει ένα καλό και ένα κακό, πιστεύω. Αυτά είναι τα άσχημα. Λακκούβες. Βρε Λακκούβες. Υπάρχει στην Ελλάδα χώρος και μέρος που να μην Λακκούβες. Να έχουμε Δημαρχείο Κομωτινή και να έχουμε τέτοιους δρόμους. Εσείς ανήκεις στην Κομωτινή, Κομωτινή ανήκουμε. Α, μάλιστα. Δεν είναι κάπου αλλού πάτε εδώ.
αυτό. Κακό είναι αυτό. Δηλαδή αυτό που έγινε έτσι σας βόλεψε για όχι. Τρεπόμαστε από τον κόσμο που έρχεται που παίρνει. Εσείς που ενωθήκατε με την Κομωτινή, ήσαν πάντα με την Κομωτινή εσείς. Όχι. 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 Είμαστε με τον κόσμο, μετά για πήγαμε νέο σύντροφο. Καλά είσαι. Καλά είμαι, γιατί φεύγεις. Δεν δαγκώνουμε, συνεντέξεις παίρνουμε. Δεν πειράζει, δικό μας είναι αυτός. Ναι. Πάντως αυτά με τις τρύπες, σε οποιοδήποτε χωριό και να πας, δυστυχώς αγαπητοί μου, δήμαρχε γενικώς μιλάω τώρα, δυστυχώς δήμαρχε αγαπητοί μου, πάντα υπάρχει πιστεύω αυτό το πρόβλημα. Αν δεν φωνάξουν οι κάτοικοι και αν δεν πάνε οι κάτοικοι και αν και αν και αν, δυστυχώς έτσι είναι. Τι θα λέγατε στον κόσμο που αν τυχόν περάσει έτσι από το μεγάλο Δουκάτο, μικρό είναι αλλά μεγάλο Δουκάτο. Να σταματήσει. Να σταματήσει. Μια καβέρνα έχει, να ψήσουμε κάτι, να φάει κάποιος. Να φάει καφέ. Τι να κάνουμε. Κερνάτε καφέ. Κερνάμε. Κερνάτε καφέ, να σας κεράσουμε. Μακάρι να μπορούσαμε, αλλά δυσκούμε τον φίλο τον Κώστα, πρέπει να πάμε προς τα κάτω χωριά. Κοίταξε φίλε, και χωρίς σπίτια να μείνουν, εδώ έχουμε, πώς το λένε, να μείνει στον δρόμο νύχτα, που δεν έχει να πάει πουθενά, κάπου θα τον βολέψουμε να περάσει τη νύχτα. Είναι καλός ο κόσμος. Όποιος και να είναι. Το λέω αυτό γιατί. Να κατεβούμε πάνω προς τα κάτω, παιδιά. Το λέω γιατί συνήθως από τα παλιά χρόνια το κομμάτι της Ξάνθης και το κομμάτι και της Κομωτινής με τα χωριά τριγύρω υπήρχε μια αλφα παρεξήγηση παλιά. Εντάξει. Ναι. Τώρα πιστεύω πως όλα είναι μια χαρά και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, μια και που είστε και με την Κομωτινή, πιστεύω ότι και γήπεδο βλέπω έχετε και. Τα πάντα έχετε εδώ πέρα. Έχουμε. Ο κόσμος όμως δεν έχετε. Έχουμε γήπεδο. Σχολείο δεν έχουμε. Σχολείο, ναι. Κάτι νεολαία δεν έχει το χωριό σας. Έχει, αλλά λίγο. Δηλαδή, αν έρθω εγώ θα είμαι πιο νέος. Ναι. Είμαι 48. Εγώ 67. Πώς εσύ? 67. Έλα, εγώ έχει 52. 55 σε κάνουν πηγή, κάπου εκεί πέρα. 67 είσαι. 65. 65 είπες πως 66. Ναι. Τελικά σε ηλικία. Εγώ πόσο θα είμαι. Εσύ σε κάνω, άντε, κανένα 60. Μπράβο, ρε. Πώς έπεσα. Αρχιώς έπεσες. Όχι, εκεί. Εσύ πώς είσαι? 60 δηλαδή. Καλά στο περιβάλλον, περιβάλλον έχει. Ναι. Καλά να είστε, γεροί να είστε, χαμογελαστοί, γιατί στα χωριά συνήθως αδειάζουνε. Αν και πάμε εξωτερικό. Κοίταξε λίγο. Το καλό είναι πως το μεγάλο Δουκάτο είναι κοντά στην Κομωτινή και μπορεί ένας νέος να έρθει να χτίσει να μείνει στο μεγάλο Δουκάτο και να πηγαίνει στη δουλειά του στην Κομωτινή. Ναι. Μπορεί αυτό το κάνει. Δηλαδή, π.χ. από το να μείνει μέσα στην Κομωτινή με το καυσαέριο που είναι ο λόγος, να έρθει να μείνει εδώ πέρα στο χωριό, ώστε να έχει το χωριό κόσμο. Και να αποκτήσει σιγά σιγά και το χωριό και σχολείο. Έχει σχολείο, βλέπω. Αρκεί να έχει δουλειά. Κοίταξε, δουλειά θα δουλεύει στην Κομωτινή. Όπως στην Καβάλα. Στην Καβάλα, ας πούμε, δουλεύουμε στην Καβάλα, αλλά μένουμε στο παλιό, ας πούμε, στη Νέα Πέρα, στην Ηρακλίτσα. Μπορεί και να πάει πιέσει να δουλεύει στην Κομωτινή και να μένει στο μεγάλο Δουκάτο. Γενικώ σε οτιδήποτε χωριό είναι γύρω στα 5-6, στα 10 χιλιόμετρα. Ποιο άλλο χωριό είναι ωραίο στη γύρω περιοχή? Το σκέφτεσαι, μόνο το δικό σου δεν είναι. Δικό μα δεν είναι. Ποιο? Αμάραντα. Αμάραντα. Ποιο μεγάλο είναι? Κάτσε, ο Άγιος Θόδωρος είναι πιο μεγάλο ή Ξυλαγανή και τα Αμάραντα. Είναι άλλο τώρα. Είναι μεγάλο. Κομοπολί. Μεγάλο χώρι που λέει. Μεγάλο. Πάμε τώρα εκεί πέρα. Γεια σας, πάμε το όνομα σου. Στο καλό Σαλί. 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 Ναι. Σαλί. Σημαίνει κάτι Σαλί, όχι, δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει τίποτα. Διογέννης, εγώ χάρηκα. Και εγώ χάρηκα Διογέννη. Ποιο το όνομα σου χάρηκα? Νουρετίν. Νουρετίν. Από πού είσαι? Καβάλα. Καβάλα. Και το φίλο μου το Χουσέιν. Έχω καμεραμάν Χουσέιν στο κανάλι. Έχω καμεραμάν που μέσα στην Ξεριά στην Καβάλα. Χουσέιν, γι' αυτό το θυμάμαι το όνομά σου. Λοιπόν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε προς τα εκεί τώρα. Κάτσε, πάμε προς τα εκεί τώρα. Πολλά χαιρετίσματα στην Καβάλα. Και στην κόρη σου. Και στην κόρη μου, ναι. Η κόρη σου ειδικότητα έχει. Πνευμονολόγος. Πνευμονολόγος. Αγαπητή μου πνευμονολόγη στην Καβάλα. Μάλλον αγαπητή μου που έχετε πρόβλημα με τα πνευμόνια σας. Στην Καβάλα έχουμε μια καλή γιατρέσα είναι. Γιατρός είναι, γιατρέσα είναι. Έχουμε το μέσο, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα που λέω το μέσο να πω. Μην κελάσει, σηκώστα. Πάω κάτι εγώ με τα νεφρά έχω πρόβλημα. Δυστυχώς με τα νεφρά έχω. Αν είχαμε τα πνευμόνια μου θα πήγαινα. Λοιπόν, θα σε δει. Χαιρετίσματα από το μεγάλο Δουκάτο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε, αγαπητέ μου Κώστα. Βρισκόμαστε στο μεγάλο Δουκάτο, ένα χωριό ήρεμο με 200 περίπου κατοίκους. Πώς το νερό πέσει μέσα στο νερό. Μπλουμ θα κάνεις εδώ πέρα. Έλα, φύγε ευθεία, έλα μαζί μου. Έλα. Έλα από εδώ, από εδώ. Έλα, λοιπόν από εδώ πέρα. Πρόσεχε το αυτοκίνητο. Γεια σας, παιδιά. Λοιπόν, και είπαμε να κάνουμε μια. Τα νερά πρόσεχε. Μανία με τα νερά. Αφού είπαμε λακκούδες εκεί, είπα πως ο Σελί, δεν θυμάμαι το πιστεύω τώρα, έχει εδώ πέρα έχει πρόβλημα με τα. Κοιτάξτε, παιδιά, εσύ δήμαρχη της Κομωτινής.
Κοίτα χάλι, δεν μ' αρέσει το κομματινή. Look at it here. Έχει πολλές παγίδες. Εντάξει, δηλαδή έχουμε πάει και σε άλλα χωριά. Γενικώς η Κομωτινή τα χωριά της τα έχει λίγο παρατημένα. Ε, δήμαρχε. Λοιπόν, και κάνουμε την πόλη μας, συνεχίζουμε στο μεγάλο δοκάτο. Εντάξει, μικρό χωριό είναι. Μην ξεχνάτε φυσικά πως μέσα από την κάμερα του Μαμπαλντή δεν κόβουμε τίποτα, τα λέμε όλα και ακούγονται όλα. Πάμε. Καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, ήρθαμε στο χωριό σας μετά από πολύ καιρό. Δεν έχω έρθει ξανά, πρώτη φορά έρχομαι. Πήγαινα Κομωτινή, Σάπες και λοιπά. Στο μεγάλο δουκάτο πρώτη φορά έρχομαι. Μεγάλο, αλλά βλέπω από κόσμο λίγο, μικρό. Πάμε στο προς το μικρό δουκάτο. Βγήκαμε βόλτα, μαγαζί έχετε, καφενείο. Δεν έχει νεολαία το χωριό τελικά. Τι μου ρε. Τα μάτα ρε. Ας καλύτεψω θέλω. Νεολαία, δουλεύει τώρα το πρωί, έχει νεολαία το χωριό. Έχει, κάμπος έχει, αλλά έχει 24. Μην είπαν πως έχει πίπο 200 άτομα το χωριό, τόσο κόσμο έχει το χωριό τώρα. Πέρα από τόσο. Ο πιο πολύ συνταξιούχοι όμως. Ναι. Πώς πρέπει να το περιζήσεις στο χωριό δηλαδή, κάτσε. Καφενείο, σπίτι, σπίτι, καφενείο κτλ. Αγρότες είμαστε, το χειμώνα τι... Α, ναι, αγρότες συνταξιούχοι όμως αγρότες. Όχι, δεν είμαστε. Ακόμα δεν βγήκατε σύνταξη. Πότε βγήκε σύνταξη? Πόσο χρόνο είσαι αν επιτρέπετε? 63. Στα πόσα βγαίνετε δηλαδή, στα 68? 67. 67, αλλά ακόμα έχεις 4 χρόνια. Ναι. Ω Παναγία και Χριστέ μου, μετά από τόσα χρόνια δουλειά δηλαδή. Βέβαια. Πόσα χρόνια δουλεύεις? Από το... Από πόσο χρόνο? Από πόσο χρόνο? Από πόσο σημάζει ένα αυτό σου μάλλον. Περίπου από το 75. 75, 85, 95, 2005, 2015, 40 χρόνια και άλλα 2 και άλλα 3, πόπο δηλαδή 23 χρόνια. Ε. Μέχρι να βγούμε σύνταξη. Γερός να είσαι και να... το όνομά σου. Σιρανέτζη. Πώς? Σιρανέτζη. Διογέννης Χάρηκα. Χάρηκα, να είσαι καλά. Γερός να είσαι και να βγεις σύνταξη και να την αράξεις μετά. Ο Θεός είναι. Γιατί γερός να είσαι. Είναι καλά πάει στο χωριό, είναι ήρεμα, είναι καλά. Καλά είναι. Καλά. Ζω ήρεμη. Ήρεμη. Σε ρε δεν έχει. Το χωριό. Καμιά εκδήλωση έχει που να γίνεται μέσα στον χρόνο, κανένα έτσι, κανένα πανηγύρι, κάτι που να γίνεται. Μπα, παλιά γινόνταν, αλλά τώρα. Τώρα όχι, τα παρατήσαμε κι αυτά. Προς τα κάτω το καφενείο. Πολύ μακριά. Πάμε το αυτοκίνητο για την πόδια. Πάμε το αυτοκίνητο. Χάρη κανένα σου, καλά, καλή συνέχεια. Αγαπητοί μου φίλοι, Μαμπαντή, συνεχίζουμε. Όταν ήμουν στο χωριό μου στη Λεκάνη, με έμαθε η γιαγιά μου πώς να φωνάζω τις κότες. Σοβαρά μιλάω, δεν κάνω πλάκα αυτή τη στιγμή. Μιλάω σοβαρά, μη γελάς, ρε, σοβαρά μιλάω. Έλα πουλ, πηγαίνεις. Το έλα πουλ, 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 έλα πουλ, 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 δες σας. Εδώ πέρα, πολλά κοκκιά, έλα πουλ, 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 πουλ. Αφήσει το μεγάλο δουκάτο. Έχουμε πει λοιπόν το μεγάλο δουκάτο, αγαπητοί μου φίλοι, και έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή στους Άγιους Θεόδωρους, λίγο πιο κάτω. Και αυτό λίγο μεγάλο χώρο είναι, λοιπόν, ώστε να δούμε και το πάει γενικώς πώς περνάει η ζωή και πώς περνάει ο κόσμος. Πάντα φυσικά με την κάμερα του Μαμπαλντή. Τι κάνουμε. Ερχόμαστε σε εσάς, inside your life, και σας ρωτάμε φυσικά, μην γελάς. Inside your life, και φυσικά σας ρωτάμε το τι γίνεται. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε πού αλλού, στους Άγιους Θεόδωρους. What's your name? Πώς σε λέμε? Σήμερα τα σκυλάκια, αγαπητοί μου φίλοι μας, γαβγίζουν. Σ' άλλα η Μαμπαντή τα χαϊδεύουμε. Εδώ στα χωριά στην Κομωτινή είναι λίγο άγρια. Τι μωρέ. Γεια σου μεγάλε. Τι μωρέ. Εσύ είσαι καλούλης. Είσαι καλούς αλλά επικίνδυνος φαίνεσαι. Τα μάτα μπρε και εσύ. Γκρινιάρα. Τι μωρέ. Τι. Πώς σε λένε. Πώς σε λένε. Τι. Ο καλό μου. Σταμάτα. Τι
κάνετε που είστε. Σα ζηλεύω. Που απολαμβάνω το καφεδάκι σα. Είναι αλήθεια, σα ζηλεύω πραγματικά. Ο κόσμο πού είναι. Ήμασταν στο μεγάλο Δουκάτο. Και τώρα θα είμαστε σε εσά εδώ πέρα. Ο κόσμο πού είναι γενικώ στα χωριά. Πού έχει πάει ο κόσμο, δηλαδή. Άντε, εσεί είστε κοντά, α πούμε, λέμε, είστε κοντά στην Κομωτινή. Που λίγο πολύ, γεια σα παλικάρια, μέσα έχει και νολέα. Λίγο πολύ ο κόσμο έχετε δηλαδή. Μπορεί να μην υπήρχε εδώ πέρα. Αλλά πού είναι γενικώ η ώρα, είναι 11, 11.30, 12, τι ώρα πήγε. Εξαφανισμένοι όλοι. Πόσο κόσμο έχει το χωριό, 700 έχει για Άγιο Θοδωρή. Καλοκαίρι, για χειμώνα. Καλοκαίρι όμως λίγο πολύ έχονται. Γεια σας! Γεια σας! Τι, έλα, έλα, έξω σου, έλα. Έλα. Εγώ από μέσα δεν κάνει σε μαγαζί, πρέπει να με καλέσουν, να φάω ξύλο. Μην γελάς, εγώ δεν έχω πατήσει μια δύο φορές, γι' αυτό τώρα προσέχω τα νότα μου. Και πώς παίρνει εδώ πέρα η ζωή στο χωριό, συγγνώμη κιόλας τώρα, η ζωή πώς παίρνει στο χωριό τώρα. Γενικά στα χωριά, παιδιά, είναι πολύ δύσκολες. Κοιτάξτε, χωριά, εσείς τώρα πόσο, από την Κομωτινή πόσο χιλιόμετρα είστε. Πόσο χιλιόμετρα είναι, 8. 8 χιλιόμετρα, θεωρείς, ας πούμε, κάτι σαν, πώς λέτε εσύ, σαν, πώς είναι το παλιό στην Καβάλα. Δεν θέλω χωριό, δηλαδή τώρα, εγώ δουλεύω στην Κομωτινή και μένω, ας πούμε, στο Ιαν Θόδωρη, ας πούμε. Όχι, είναι κοντά γενικά η πόλη και γι' αυτό. Τι δουλειές έχουμε, αγροτικές δουλειές μάλλον. Τώρα όχι, τα αγροτικές δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια γιατί τώρα είναι καιρός όπως είναι, δεν είναι για τα χωράφια. Δηλαδή δουλειές με τι σχολείται πέρα ο κόσμος, ας πούμε. Άλλοι δουλεύουν στα εργοστάσια εδώ εκεί. Να... Χωράφια γενικώς. Ότι υπάρχει δουλειά. Η νεολαία δεν δουλεύει. Γεια σας. Γεια σας. Η νεολαία δηλαδή δεν δουλεύει. Η νεολαία. Η νεολαία πώς δεν δουλεύει. Στα χωράφια όταν έχει, αλλά περισσότεροι είναι εδώ, έχει και στρατιωτικούς πολλούς εδώ σχέση. Στρατιωτικός από πού, σχολή που έχει. Όχι σχολή, στο στρατό είναι τα παιδιά, αλλά μένουν εδώ, πηγαίνουν έρχονται Κομωτινή δηλαδή. Α, μάλιστα. Είναι ζωή. Πολλά χωράφια εδώ. Περισσότερο είναι Γεωργία με πολλά είναι στρέμματα. Είναι πολύ ωραία στο χωριό. Σε αυτά τα συγκεκριμένα τα χωριά βέβαια είναι ωραία, γιατί είναι πολύ κοντά με την πόλη. Δεν είναι λογικό. Είναι πολύ ησυχία όμως, με αυτό μου είναι. Άντε να πήγαινα σε ένα χωριό, πες μου ψηλά επάνω που θα είναι 30-40 χιλιόμετρα, θα πω εντάξει, οκ, okay, έχει ησυχία το χωριό. Αν τώρα σε μια πόλη που, σε ένα χωριό που είναι 8 χιλιόμετρα. Φεύγουν, πηγαίνουν στην πόλη, πίνουν τον καφέ. Γιατί είναι στην Καβάλα, α πούμε, από την Καβάλα. Όσοι θέλουν να μείνουν εκτός Καβάλας, μένουν, ας πούμε, στο παλιό που είναι 10 χιλιόμετρα και πηγαίνουν στις δουλειές τους που είναι στην Καβάλα. Εδώ πέρα δεν χτίζουν σε εσάς, ώστε να μείνουν πέρα σε εσάς. Το συγκεκριμένο χωριό έχει νεολαία, όπως και ο Ροδίτης και η Φαντέ, δηλαδή αυτά που είναι το κόσμιο, που είναι πολύ κοντά με την Κομωτινή, μένει νεολαία. Αν πάτε τώρα Μαρόνια, Ξυλαγανή και σε άλλα χωριά, είναι φευγάτη όλοι. Όλοι έχουν εξαφανιστεί, ε. Μένουν πολύ, Κομωτινή. Ποιο είναι το πιο ωραίο στο χωριό σας, πιστεύετε εσείς, ως χωριό. Γελάς. Γελάω γιατί δεν είμαι κι εγώ από εδώ. Πού είσαι εσύ. Εγώ είμαι από Ξάνθη. Από Ξάνθη και το πέντε τι κάνεις, είσαι ερωτική μετανάστρια. Ερωτική μετανάστρια όχι, ο σύζυγος ήταν στην αεροπορία, υπηρετούσε στη Μαρόνια στο ραντάρ. Και μένετε τώρα. Και μείναμε εδώ, ναι, έχω αρκετά χρόνια που είμαι. Κομωτινή. Δηλαδή, άφησες την Ξάνθη, ας πούμε, ναι. Άφησες... Ναι. Ναι, μάλιστα. Την άφησε. Λείπω πολλά χρόνια, οπότε λογικό. Άμα το συγκρίνουμε Ξάνθη με τη ζωή της Ξάνθης, που είναι μια πόλη, με ένα συζητούς χωριό. Ναι. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Τώρα εδώ πέρα ζεις, πιστεύω, ζεις. Εδώ είναι για μένα προσωπικά είναι να ζεις. Είσαι πολύ μεγάλη ηλικία, ναι. Ή να έχεις πολύ μωρά. Δεν είναι να είναι τα παιδιά για σχολεία. Γεια σας. Καταρχάς δεν υπάρχουν σχολεία. Δεν λέει γεια σας, τι έγινε. Στο άλλο χωριό μας λέγανε γεια σας, εδώ πέρα δεν λέει γεια σας. Είναι και αυτό. Δύο γεια σας, είπε κανείς, είπε γεια σας. Κανείς δεν είπε. Στο μεγάλο το Δουκάτο, μας λέγανε και γεια οι άνθρωποι. Α, μπράβο, έτσι. Είναι κατάλεκτη. Και εδώ. Φιλόξενος από αυτό που κρίνω αυτή τη στιγμή. Πού είναι άλλος, θα του πω ένα γεια. Δεν ξέρω γεια. Θα του πω ένα γεια. Εδώ έχω 3-3. Λοιπόν, χάρηκα. Γεια σας, παλικάρια. Γεια σας, καλά είστε. Γέρι, και αυτός είναι μέσα. Όχι, δεν θέλω να μου χαρεί, πάμε στον Ξελαγανή τώρα γι' αυτό. Μάλλον ψέματα, όχι πάμε τώρα εσύ. Μεγάλο Δουκάτο, Άγιο Θόδωρη, μετά μας είπα πάμε Ξελαγανή, πάμε τώρα. Και μετά το σιδηροχώρο είναι από εδώ. Από εδώ. Ποιο κοντά ποιο είναι. Είναι το σιδηροχώρο, το ρίστε από εδώ, αλλά και έχω Ξελαγανή τα ίδια, δεν είναι χιλιόμετρα. Πάμε Ξελαγανή. Θα πάει από εδώ να γυρίσεις για να πας Ξελαγανή. Από το χωριό περνάει κόσμος. Σαββατοκύριακα, καλοκαιράκια, βολτούλα κτλ. Έχει. Ταβέρνες έχει κάτι μαγαζιά να έρθει κάποιος για να δει να φάει κανένα κοψίδι που λέμε εμείς, ναι. Να καθίσει δύο ωρίτσες. Γενικά είναι από τα χωριά που έχουν κίνηση. Ξυλαγανή, εδώ σου λέω, ναι. Ο Άγιο Θεόδωρο, είναι από τα χωριά που υπάρχει. Δηλαδή από την Κομωτινή φεύγει ένα ζευγάρι που μια παρέα θέλει να φάει κάτι. Έρχονται. Καλό. Ναι, πηγαίνω όπως και στην Πάνδρωσο που είναι, δεν ξέρω αν πήγατε προς τα εκεί. Πού? Η Πάνδρωσος. Είναι από όχι. Η Καρυδία Πάνδρωσος και εκεί, παρόλο που είναι αρκετά χιλιόμετρα δηλαδή από την Κομωτινή, ο κόσμος πηγαίνει για φαγητό. Από δράσεις μικρές που λέμε. Ευχαριστώ πολύ στο φιλόξενο κόσμο σας. Μόλις μας μιλήσει και ο κύριος, τα ονοματάκια. Ιωάννα. Ιωάννα Διογέννης, χάρηκα. Εγώ
Κώστας Διογέννης Χάρηκα. Λοιπόν, σας χαιρετώ, γεια σας. Αγαπητοί μου φίλοι, η Μάμπα Αλτή βρισκόμαστε Άγιο Θόδωρη. Πάντα ξανά έχω, ξέρετε, 49 πήγα, 48 πήγαινε 49. Λοιπόν, και μιλάμε με κόσμο, ένα χωριό. Εντάξει, καλημέρες δεν πήραμε, να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρες δεν πήραμε. Εντάξει, okay, πάντως είναι ο κύριος πως είναι φιλόξενο χωριό. Το τώρα πόσο φιλόξενο χωριό μπορεί να είναι, τέλος πάντων. Είναι και η μέρα σήμερα, δεν είναι πολύ καλή, έβρεξε κιόλας κλπ. Στην ψυχολογία παίζει, ξέρετε, πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, φεύγουμε να φύγουμε από Άγιους Θόδωρους. Τώρα για πάμε μερικά πλανάκια από Άγιους Θόδωρους. Δείτε πώς είναι οι Άγιοι Θόδωροι. Όχι από κόσμο. Ψυχή δεν υπάρχει. Λοιπόν, να είμαστε ειλικρινείς. Λίγο έτσι, να πάρουμε εικόνες από το χωριό και μετά πάμε πως ξυλάχανε. Από τον Ευρωκόπη πατάτες, από τον Ευρωκόπη. Πολύ ωραία πατάτα έχω. Σε αυτό το χωριό εγώ και εσύ είμαστε. Ναι, αυτό φαίνεται. Σε αυτό το χωριό, ρε φιλαράκι, εγώ και εσύ είμαστε. Σίγουρα. Πατάτε από τον Ευρωκόπη. Ναι. Και, τώρα λοιπόν, από την αλήθεια, χωρίς πλάκα. Έστω. Άμα δει πίσω στο μπαγάζ μου, έχω να τσουβάλει πατάτες. Αλλά είμαι τηλεκάνη. Από τη Λεκάνη. Από τη Λεκάνη είμαι. Καλά είναι και από τη Λεκάνη. Είδε από τον Ευρωκόπη που πουλήσει πατάτες εδώ πέρα, πουλά στην περιοχή δηλαδή. Ναι, εδώ συνέχεια. Συνέχεια, ναι. Ψυχή δεν έχει, φιλαράκι. Κάτι έχει. Αυτοί οι ντόπιοι εδώ. Αυτοί οι ντόπιοι παίρνουν πατατούλα. Ναι. Παιδιά, ωραία πατάτα. Λέω και Λεκάνη, αλλά και τον Ευρωκοπίου. Είναι φημισμένη. Κρατάει πολύ καιρό τον Ευρωκοπίου. Τη Λεκάνη κρατάει πιο λίγο καιρό, αλλά από ό,τι λένε πρέπει λίγο πιο γλυκιά. Καλύτερα. Για υπάρχει. Χάλια, άστε να πάνε. Λίγο. Από εδώ πέρα είσαι εσύ για έξω. Από Λάρισα. Κάτσε ρε φίλε, με δούλεψε. Από Λάρισα, πουλάς πατάτα του Ευρωκοπίου στην Κομωτινή. Ναι, άστε να πάνε που έχουμε να πάμε ακόμα. Να κάνουμε κάτι τώρα. Ω, οι άλλοι φεύγουν για τη Γερμανία. Περίμενε λίγο, από Λάρισα ανέβηκες επάνω στον Ευρωκόπη. Ναι, πατάτες. Ναι. Έχει τα βγάζεις. Τα βγάζεις, ας συνδρούμε την οικογένεια. Τα έξω τα πετρέλαια, το πάνε όλη την οικογένεια. Στο σπίτι. Λάρισα. Ναι. Ωραία, καημένε! Σας φέρνουμε και εδώ! Πόσο καιρό περιφύλλες στον δρόμο? Έχω καμιά εβδομάδα. Σε πόσο καιρό θα πας στο σπίτι? Σήμερα, αύριο. Πας? Ναι. Αφού ξεπουλήσεις? Ναι. Έχεις τίποτα αυτή τη στιγμή πίσω? Έχω. Έμεινε κάτι? Έχω. Θα φύγει, πιστεύεις, στα χωριά? Δύσκολα. Δύσκολα, Δύσκολα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τέλος πάντων. Για τα λέμε. Να πω πατάτες, εγώ να μην ειλικρινή, από την Λεκάνη είμαι. Ναι, αλλά έπρεπε να πας να του βάλει. Φίλε, εγώ πέντε Ευρωκοπή αγοράζω, αλλά προχθές αγοράζω την Λεκάνη, γι' αυτό σου λέω τώρα. Άμα ήξερα πως είσαι από εδώ, θα πέρα από σένα. Να είσαι καλά. Πάντως έχω πάει την Ευρωκοπή πολύ, να αγοράζει πατάτες στην Ευρωκοπή γενικώς τώρα. Γενικώς. Και στη Λάρισα. Και στη Λάρισα. Αν και λοιπόν, στη Λάρισα, γεια σου, γεια σου. Δεν στη Λάρισα που πήγε στον Ευρωκόπη και κατέληξε στην Κομωτινή. Να την πατατούλα, παιδιά, η πατατούλα η ωραία, μεγάλη Ευρωκοπίου. Αλλά της Λεκανούλας είναι πιο γλυκίτσα. Πιο μικρές ίσως, αλλά πιο γλυκιά. Τόσα Διογέννης το λέω, ως... Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις, πως είσαι χαμογελαστό, σε βλέπω. Τι έγινε, τι έχουμε. Εδώ το χωριό είστε. Ναι. Χαίρομαι που σε βλέπω χαμογελαστό. Ναι, πάντα, πάντα. Ψάχνω να βρω. ΣΥΡΙΖΑ πάντα χαμογελαστή. Ναι. Τώρα εδώ το πολιτικό του το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Δεν πειράζει. Ναι. Ψάχνω να βρω κόσμο στο χωριό σας. Κόσμο να δω κάτω, πάτε εδώ κάτω. Εδώ η καφετέρια είναι γεμάτη. Τι γεμάτη, εκεί πέρα ήμασταν. Δύο άνθρωποι ήταν. Βγήκαν δύο πίσω, ούτε καλημέρα δεν είπαν. Όχι, εντάξει, το χωριό μας είναι. Δες το επεισόδιο. Έχει πολύ ωραίο νερό. Έχει πολύ ωραίο νερό. Όποιος πίνει νερό από εδώ τελείωσε. Έτσι πήγα και από την Κερκίνη, αν πήγες νερό θα παντρευτείς. Και τελικά ακόμα δεν παντρεύτηκα. Εδώ τρελαίνεσαι. Ναι, άμα πιει νερό. Πηγές δικές σας έχετε. Ναι, έχουμε δικές μας, ναι. Μην ασχοληθείς αν επιτρέπετε. Γιώργος. Ησυχία τώρα δηλαδή. Ησυχία, ναι, εντάξει. Είναι χωριό συνταξιούχων. Όχι, έχει πολύ νεολαία το χωριό εδώ πέρα. Ναι, έχει πολύ νεολαία, ναι. Τώρα πάμε βολτούλα. Τώρα πάμε για δουλειά. Δουλειά, αφού είσαι συνταξιούχος. Τι σημασία έχει, εντάξει. Α, η γυναίκα. Σπίτι. Την πουτά. Ναι. Ετοιμάζει φαγητό. Αυτά είναι. Καλή, το όνομα σου. Ηλίας. Ηλίας Διογέννης Χάρηκα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Είναι αυτή του ένα. Μαμπαλτίν. Ωραία, εντάξει. Καλά, εσάντε. Γεια σας, γεια σας με το πόδι μου σιγά. Γεια σας, αν και φορά σίδερο κάτω στο πόδι, να ξέρετε. Δεν ξαναπατάμε πάντα. Λοιπόν, Άγιοι Θόδωροι, πρέπει να πάμε και ξυλαγανοί. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Είπαμε, πήγαμε στα χωριά της Κομωτινής. Δεν πήγαμε Κομωτινή σήμερα, παιδιά. Κομωτινή έχουμε πάει 700.000 φορές.
Έχουμε μιλήσει με φοιτητές, έχουμε μιλήσει με κόσμο, με ποδηλάτε, τα πάντα. Λοιπόν, και είπαμε τώρα λοιπόν να έρθουμε. Φύγε την Μίγα. Είπαμε λοιπόν τώρα να έρθουμε και να πάμε στα χωριά από την κάτω πλευρά. Έχουμε πάει και Ιέσμα, έχουμε πάει και Σάπες, λοιπόν, να μην το ξεχάσω. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στα κάτω χωριά από την αγαπητή μου την Κομωτινή. Καλημέρα σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Αυτή δεν είναι η δουλειά του Δήμου τώρα όμως κανονικά. Καλά είστε? Αυτή δεν είναι η δουλειά του Δήμου όμως τώρα. Ο Δήμος κανονικά να καθαρίσει. Γιατί, ο Δήμος πού είναι δηλαδή? Του Δήμου δεν είναι αυτά? Άλλο, δεν είναι δικό σας. Δικό σας είναι αυτό? Όχι, του Δήμου είναι. Του Δήμου είναι, αλλά βάζουν τα αυτοκίνητα μας, τα βάζουν σε ένα μέρος, τα παίρνουν και φεύγουν. Ναι, δεν τα καθαρίζουν όμως ο Δήμος, θα πάει σε ένα φορτηγό από εδώ πέρα. Α, δράμα η κόρη σας. Φέρνουν, μόλις παίρνουν τα βρωμιάρικα, τα παίρνουν και βάζουν καθαρά. Εμείς δεν είναι εδώ πέρα έτσι. Εσείς σε ποιο δήμο ανήκετε, στην Κομωτινή ανήκετε? Στην Κομωτινή, πού? Αλλά... Στην Δράμα είναι αλλιώς. Εντάξει, δράμα και εγώ έχω πάει Δράμα. Εμείς είμαστε από Καβάλα, εντάξει. Πάντως... Εγώ βλέπω ότι φέρνουν τα βρώμικα και βάζουν καινούρια. Πώς λέει, καθαρά. Καθαρά, ναι, τα πλέον δηλαδή, τα πλέον. Ναι, εμείς τώρα μόνοι μας τα κάνουμε αυτά. Επειδή δεν έχει πολύ κόσμο εδώ πέρα, δηλαδή ο Δήμος δεν έρχεται. Ίσως, ο πορηματοφόρο δεν έρχεται. Ίσως, ένα έρχεται, να έψει. Σήμερα πρωί ήρθε, τα πήρε. Μάλιστα. Αλλά καλό μας να καθαρίζουμε και να τα πλένουμε. Και πάντως καλά είχατε και το 5. Είναι καθαρό, να είναι καθαρό τουλάχιστον. Είναι καθαρό. Αλλά όμως εδώ κατά του Δήμου. Όχι, το κάνω. Πάνε να δεις καινούργιο του κάτω τώρα πλημμένο είναι. Όχι, κατάλαβα πλημμένο. Τι, εσείς τα κάνετε αυτά τώρα, είναι συνταξιούχοι. Μικρό, καλά, και είναι το μεγάλο, πώς το καθαρίζει η κοπέλα. Και βάζουν 3 άτομα εκεί πέρα μέσα. Μάλιστα. Τις οικογένειες. Ναι, εντάξει. Γιατί τους όμως, Δήμο σε Δήμο, έχει διαφορά. Πώς το κάνουμε. Εντάξει, πιστεύω. Δεν είστε ευχαριστημένοι με το Δήμο, δηλαδή. Είμαστε. Επειδή είναι τώρα λίγα άτομα, ξέρω εγώ. Λίγα άτομα στο Δήμο και λίγα άτομα στο χωριό. Το χωριό είναι λίγο. Πώς είστε, αφού οι άλλοι με πέφτουν 800 με πέφτουν. Δεν ξέρω. Άλλοι με 400. Δεν ξέρω πόσοι είναι, πάντως αυτό το πράγμα δεν το έχουμε εμείς. Μάλιστα. Όπως είναι κάτω στη Δράμα. Από τη Δράμα είστε. Το δράμα δεν είναι, η κόρη μου είναι παντρεμένη εκεί πέρα. Στον καλό αγρό, ναι. Να σου πω. Α, στο χωριό έχω πάει, είναι ωραίο χωριό. Μάλιστα, μπράβο. Εκεί είναι. Θα μείνετε στη Δράμα. Παίρνουν τα βρώμικα και αφήνουν καθαρά. Εμείς λέω δεν έχουμε, εμείς μόνοι μας το καθαρίζουμε αυτά. Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Δήμαρχε, ή εσύ που θα βγει στις επόμενες εκλογές, καλό είναι στα χωριά. Μην γελάς, ψέματα. Μπορεί να βγει άλλος δήμαρχος. Στις επόμενες εκλογές λοιπόν που θα γίνουν στα χωριά. Πήγαμε στο Μεγάλο Δουκάτο, είμαστε Άγιο Θόδωρη, θα πάμε τώρα και Ξυλαγανή. Καλό είναι στα χωριά λοιπόν να κάντε έτσι μια περατζάδα, να καθαρίζετε κιόλας. Να πλένετε μάλλον στην Καβάλα, πάντως πλένουν τους κάτους, να είμαστε ειλικρινείς. Και στις μεγάλες πόλεις. Στο χωριό και στην Δράμα. Στο χωριό, εγώ όταν είδα και πέρα είναι. Ναι. Εσείς το πάμε μόνοι μας χωριό? Εγώ είμαι από εδώ. Η κόρη μου παντρεύτηκε εκεί πέρα. Πήγε. Α, ερωτική μετανάστεια δηλαδή. Ναι, μπαμπάς ήταν από εκεί, μπαμπάς είστε εδώ. Η κόρη πήγε εκεί να συμπληρώσει. Ναι, το καρέ. Εσύ τον παπά τον έφερε εδώ πέρα και η κόρη πήγε τώρα εκεί πέρα. Η γιαγιά του ήταν από εδώ. Α, εντάξει. Η μάνα παντρεύτηκε και πήγε εκεί πέρα. Και μετά τον πήρε. Είχε τρία αγόρια. Η γιαγιά έμενε μόνη της. Έπρεπε κάποιο εγγόνι να έρθει εδώ. Εσένα πώς σε γνώρισε ο άντρας σου? Εδώ μέσα στο χωριό. Α, είχε έρθει στο χωριό δηλαδή. Το παιδί μου εδώ. Είπες πως τον μπερδεύτηκα. Αυτό το παιδί ερχόταν εδώ. Α, ερχόταν εδώ πέρα, βόλτα δηλαδή. Τη γιαγιά του. Ναι, μάλιστα. Ήταν φαντάζομαι. Είδε εσάς και τελείωσε. Γνωρίστηκαν με τον αδερφό μου, ήρθε εδώ στη γιαγιά του. Σας είδε. Προξενιό έγινε για. Προξενιό, ρε. Πού το προξενιό, μωρέ. Αγάπη δεν υπάρχει αγάπη. Ότι έπαιρνε το γιακά, έλεγε παπά σε αυτό, θα πάρει αυτό. Τελείωσε. Για τι χρονολογία μιλάμε? Σε 3 μήνες παντρεύτηκαν κιόλα. Πλάκα κάνεις. Αφού πέθανε η γιαγιά του, έμεινε μόνος του αυτό. Μην τα λες αυτά, σε ακούει η Μαρία που την παιδεύω 3 χρόνια. Μην τα λες αυτά, 3 μήνες καλά τις. Το γνώρισες 3 μήνες καλά. Επειδή μου γνώριζε, ποιος σε λουγάριαζε εσένα. Πόσο χρόνο παντρεύτηκες? Σε 20. Εντάξει σου να. Έχω ακούσει 17 και 16 άλλες. Η κόρη μου στα 17 αρβωνιάστηκε. 17 αρβωνιάστηκε, πώς ήταν την κόρη σου? Και στα 19 έχει με παιδί. Πώς ήταν την κόρη σου? Πώς το όνομά της, πώς το όνομά της? Κατερίνα Παπαδοπούλου. Κατερίνα, πού είσαι, ποιο χωριό είναι? Στο Καλόναυρό. Καλόναυρό, χωριό Κατερίνα, Δράμα. Καλά ρε Κατερίνα. Σήμερα θα έρθει. Καλά ρε Κατερίνα. 17 χρόνια λαβωνιάστηκες, 19 παντρεύτηκες. Στα 19 είχαν μωρό. Από μπράβο. Είναι καλά, είναι καλά μαζί. Είναι πολύ καλά. Τελείωσε, εντάξει, αυτό μετράει. Σήμερα είναι για να έρθει.
Ναι. Κατά τις 12.30 ώρα θα είναι εδώ. Δεν την πετύχουμε, κάτσε εδώ το ρόλο. Η ώρα είναι 12.05. Η δουλειά, γι' αυτό ήρθε. Τρεις μήνες, πω, και εγώ παιδεύω την γυναίκα 3 χρόνια. Καλά, άλλα πρώτα έτσι ήταν, άλλα χρόνια ήταν κοινά. Μπαμπάς θα είπε θα πάρεις αυτόν, τελείωσε. Σου άρεσε όμως τότε. Μονάχος νοικοκύρης. Σου άρεσε. Γιαγιά θα πεθάει. Πώς το όνομά του, πώς το λέγανε. Θόδωρος Αρβανιτίδης. Θόδωρος. Σου άρεσε όμως σαν άντρας. Καλός ήταν. Τι καλά, τσουβάρι, καλά, ντομάτες παίρνουμε. Παιδί μου, 2 μέτρα άνθρωπος ήταν, εγώ είμαι ανάμεις... Και εγώ μπροστά σου 2 μέτρα είμαι. Θα ακούς. 2 μέτρα ήταν εκείνος και εγώ ήμουν ανάμεις. Σ' άρεσε σαν άντρας όμως. Ωραίος ήταν. Τώρα ως που να συνηθίσω να κάνω, δεν ξέρω πού είσαι. Έχει πεθάνει τώρα, έχει ανάμεις χρόνο. Σε βλέπω τα μαύρα. Γι' αυτό. Πω, εκεί που είσαι ψηλά. Καλός ήσουν. Καλός ήσουν για τότε. Καλός είναι, τώρα δεν βλέπεις. Τα είχαμε έρωτα, παντρεύονται σε 3-4 χρόνια, χωρίζουνε. Εμείς είχαμε 56 χρόνια. Υπάρχει και το έρωτα σε αυτός. 56 χρόνια. Μαζί με τον άντρα μου. Τώρα βλέπω 5-6 χρόνια χωρίζω. Τα είχαμε αγάπη, ξέρω εμείς χωρίς αγάπη. Είμαι τώρα 49, εγώ είμαι 49 και απαντευθώ σε λίγο καιρό, πιστεύω. Λοιπόν, λέμε για Ιούνιο, τέλος πάντων. Μπορεί όμως και εγώ τώρα που έχω ζήσει τη ζωή μου τη μισή, να μείνω με μια γυναίκα μέχρι να πεθάνω. Εγώ έχω τη ζωή μου και αν την έχω ζήσει που λέει ο λόγος. Αν παντρευόμουν όμως στα 20 μου χρόνια και στα 17 και στα 10 και στα 22, δεν θα είχα ζήσει τη ζωή μου ώστε να την ευχαριστηθώ και αυτό μάλλον χωρίζουμε. Δεν ξέρω τι κάνω. Εγώ βλέπω με αγάπη, με πολλά λεφτά ξέρω εγώ. Γάμος εκεί πέρα. Και γάμος εκεί γλέντε ξέρω εγώ σε 5-6 χρόνια τέρμα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Δεν κάνουμε γλέντε Μαρία να ξέρεις. Πολύ ο κόσμος, εγώ αυτό ξέρω. Γεια σας και εσένα. Ο κόσμος ήταν πιο άγαθος τώρα. Τώρα πολύ ξυπνήθηκε. Κοιτάξτε, 2018 είμαστε. Και δεν ταιριάζει, με κάνει, δεν μπορούν να συνεχίσουν. Άλλο 1960 και άλλο 2020. Πλησιάζουν. Εγώ ξέρω ότι δεν τιμούν σήμερα γυναίκες. Άπαξ και έχουν δουλειά, τον άντρα δεν τον λογαριάζουν. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που η γυναίκα έχει δουλειά και δίπλωμα, ναι. Τέλος. Δεν σε λογαριάζει. Αυτό να μου. Και στο σπίτι δεν ξέρω αν μαγειρεύει κιόλας. Τέλος πάντων, μην το πάμε. Λοιπόν, θυμίσαι το όνομά σου. Αρβανιτίδη, Σοφία. Σοφία, και Σοφία μου, Διογέννη, χάρηκα. Ευχαριστώ. Με βγάζει την τηλεόραση. Τώρα, τόσο τι κάνουμε. Τόσο τι κάνουμε. Τόσο τι κάνουμε. Τηλεόραση, με βγάζει. Θα σε δει η κόρη σου. Η κόρη μου θα δει σήμερα. Δεν πειράζει. Στο γυμάμπα, τι θα εμφανιστεί, μην αγχώνεσαι. Εσύ να είσαι καλά, κύριε, και δυνατή. Και πάτε με το χαμόγελο. Άρα, κύριε Θόδωρε, δεν ρωτούσε τότε. Με θέλει ή δεν με θέλει. Καλώ ήταν. Έχουμε ιστορίες, μισάστα. Δεν πειράζει. Τόσα χρόνια. Πολλές ιστορίες έχουμε. 50 χρόνια δεν έχει 50 χρόνια ιστορίες. Πόσα παιδιά έχεις? Δύο. Δύο. Ένα γόρο, ένα κουρίτσι. Το γόρο πού είναι? Το γόρο, να μην πούμε. Όχι, πού είναι καλά, Ελλάδα ή εξωτερικό? Εδώ είναι, βρε. Πού είναι? Πού είναι? Χωριό για ακούμε. Στο χωριό. Και μην τα ασχολείται με. Αντρέφηκε σε 1,5 χρόνο χώρισε. Πλάκα με κάνεις τώρα. Τι πλάκα σε κάνει, αφού δεν μαγείρευε, δηλαδή πιθερά θα μαγειρεύει και ο γιος μου θα τρώει. Κάτσε εσύ τώρα πεθερά. Εσύ όταν. Κάτσε, γιατί εγώ τα λέω στην πεθερά τη δικιά μου. Άμα η νύφη δεν μαγειρεύει, ο γαμπρός το είδε δηλαδή. Κοίτα. Για άλλο πήγαινε. Τι για άλλο. Επειδή ήταν όμορφη, να την πούμε την αλήθεια. Ήταν όμορφη, μοντέλο. Μοντέλο. Ναι. Είχε τριόροφο σπίτι. Όπα να είμαστε εδώ πέρα είμαστε. Το πήγα, τον πρέδωσαν το απάνω. Πήρε τίποτα. Το διαμέρισμα. Ναι, ναι, αλλά 4 του βαρύ, εμείς το άλλο το αντίσαμε. Κάτσε, καλή μισά χάρη. Στην ψυχή ολόκληρο σπίτι. Καλά. Μακάρι και η δικιά μου να με δώσει σπίτι και με 4 του βαρύ. Καλά, αλλά όταν πηγαίνει ο άντρας και δεν βρίσκει φαγητό και περιμένει η μαμά να μαγειρέψει για να πάει. Τι λέει, να πάει. Λόγω δουλειά δεν μαγείρευε για λόγο. Δεν τέριασαν καθόλου. Κι είδε η εξωτερική εμφάνιση. Πόσο και όταν μαζί παντρευτούν? Τι, 13 μήνες ήταν μαζί. Σε ένα χρόνο. Σε 3 μήνες μέσα παντριά και όλα μαζί. Σε ένα χρόνο δεν καταλαβαίνεις άμα μια κοπέλα κάνει ή όχι. Δεν ξέρω, δικός μου έκαμε υπομονή. Εγώ καταλάβαινα, δηλαδή σάκι δεν περνάς καλά. Πάντως μέχρι στιγμής 3 χρόνια την παιδεύω. Βλέπω. Δεν έζησαν μαζί. Εκείνος είδε εξωτερική εμφάνιση. Και ο γιος τι κάνει, ελεύθερος είναι τώρα? Ελεύθερος. Με σπίτι όμως. Όχι σπίτι, αφού χώρισαν, τι σπίτι. Έφυγε από το σπίτι. Τώρα, καλά. Αφού χώρισε, τι θα κάθεται εκεί. Πώς λένε τον το γιο σου? Σάκης. Σάκη, το σπίτι ρε Σάκη. Άντε ρε μασκαράδα με κάσμα στην τελώση. Όχι καλέ, μια χαρά μαζί με το Διογέννη είσαι τέλος. Ρε Σάκη, αμαρτία ρε φίλε, τουλάχιστον. Όχι. Όταν παντρεύεσαι και μετά όμως που χωρίζεις, δεν μοιράζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Τίποτα δεν έχει. Εδώ στο χωριό κάθε, τώρα κάνει γεωργική. Γεωργική, κάτι είναι και αυτό πες. Πόσο χρόνο είναι τώρα ο γιο σου? Τώρα στα 50 πάει, τι νομίζεις? Και εγώ 49, 48, με ξαναπαντρευτεί πες. Έτσι που βλέπει. Απελπισμένος είναι. Όχι, ρε, Σάκη, look at me. Ήδη ηλικία έχουμε, Σάκη, ήδη ηλικία έχουμε. Αγόρι μου του όρματο. Όπου δεις και βαρέσεις, κάντο. Διογέννης. Λοιπόν,
Έζησε τη ζωή σου, την έζησε, τέλο. Τώρα έζησε που βλέπει. Όχι, βλέπει. Αγαπητή μου κυρία, σε χαιρετώ. Πρέπει να πάω από ξελαγανή. Το χρόνο που έρχεται να κάνει τη ζωή. Γεια σα. Φεύγει μακριά. Να σε καλά και έτσι να τι πάντα μπροστά στο χείλη. Γεια σου, αγαπητή μου, γεια σου. Λοιπόν, ακούσε εκεί πέρα. Καλά, άφησε τον όροφο το σπίτι, άφησε. Έπρεπε να το πάρει μαζί του αυτό. Γιατί, επειδή τη χώρισε. Δεν μου λε τώρα το μοντέλο τι κάνει το μοντέλο τώρα, τι κάνει. Και άλλον που πήρε, εγώ τον έλεγα. Ναι. Και άλλον λέω που θα πάρει, Σάκη, θα τη δώσει δρόμο. Και την έδωσε. Την έδωσε και εκείνο δρόμο. Αλλά έκανε ένα παιδί και τον έπιασε στα χέρια. Πάει στη Γερμανία τώρα αυτή και πληρώνει άνθρωπο και παιδί δεν πληρώνει. Α, μάλιστα. Χειρότερα ήταν αυτό. Ακούτε να μαθαίνετε. Γεια σου, γεια σου! Γεια σου, γεια σου! Άρα, τα ακούμε στο Άγιο Θόδωρο. Θα πάμε ξελαγανή, επιτέλου πάμε ξελαγανή. Ξέρετε πού είναι η ξυλαγανή? Από τη δέση δεν τους ενδιαφέρουμε και πολύ. Σταματάμε να περάσουν οι χήνες εδώ το τι από τώρα. Φύγει και φύγουμε ρε. Έχουμε φύγει αγαπητοί μου φίλοι. Φωνή μου κάτσε παιδί. Καλημέρα. Καλά είστε. Πώς θα πάτε? Ξάνθη είστε. Όχι. Καβάλα. Α, μπράβο. Καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Ήμασταν στο Μεγάλο Δουκάτο, πήγαμε στον Άγιο Θόδωρο και τώρα είστε με ξελαγανή. Ναι, πολύ καλά κάνατε. Κάμε την πόρτα μας. Ναι. Αλλά για να έρθουμε στην ξελαγανή, με το που βάλαμε το GPS, από χωματόδρομους πήγαμε, χήνες βρήκαμε. Παιδευτήκαμε πάρα πολύ. Κακός, ναι. Μην βάλετε GPS γιατί την ξελαγανή την πατήσατε. Όλα καλά γενικώς. Δόξα τω Θεώ. Υγεία υπάρχει. Λέμε, ναι. Ποιο είναι ωραία εδώ πέρα. Καλό. Μεγάλο χωριό. Μεγάλο, αλλά. Τι άλλα. Μικρή. Ούτε ότι οι άλλοι, οι Άγιοι Θόδωροι έχουν πάει. Ναι, εδώ. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε θέση κλειδί που λέω εγώ. Η θάλασσα, η τράπεζα κλπ. Μια χαρά. Ναι, δόξα τω Θεώ. Να έχουμε καλά. Έγινε. Αγαπητοί μου φίλοι, έχουμε φύγει λοιπόν με τα χωριά που ακούσατε. Σας βλέπω εμείς εδώ. Η δουλειά μας είναι αυτή. Λοιπόν, έχουμε φύγει από τα χωριά που είπαμε, δηλαδή Μεγάλο Δουκάτο, Άγιοι Θόδωροι, και ήρθαμε στην Ξυλαγανή με λίγο κόπο. Κοντέψαμε κιόλας να μείνουμε. Βρήκαμε και χήνες, ρωτήσαμε. Δεν απαντήσανε, αλλά δεν πειράζει. Και ήρθε η ώρα φυσικά να τελειώσουμε στην Ξυλαγανή, να μιλήσουμε φυσικά με τον κόσμο εδώ πέρα. Μια και έχουμε, να είμαι ειλικρινής, έχω πολύ καιρό να έρθω στην Ξυλαγανή. Γεια σας! Εδώ πέρα λένε γεια σας τουλάχιστον. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω στην Ξυλαγανή. Είχα πριν πολλά χρόνια με μια άλλη εκπομπή τότε. Ως κάμερα λοιπόν και κάναμε κάποιες συνεντεύξεις με τον Δήμαρχο κλπ. Πραγματικά έχει πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου να γνωρίσουμε από κοντά κόσμο από την Ξυλαγανή και γενικώς να πάθουμε λίγο το πώς είναι να είσαι και να ζεις φυσικά πού αλλού στην Ξυλαγανή. Όχι χωριό, μεγάλο χώρο είναι, όχι χωριό. Χωριό είναι στους Αγίους Θοδόλους που πήγα και στο Μεγάλο Δουκάτο. Εδώ πέρα, δόξα τω Θεώ, είστε μια χαρά, ωραία είσαι, γαμπρό θα βρούμε. Βλέπω ότι φτιάχνεσαι. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, Διογέννης, καλά είστε. Το ονοματάκι σου. Ευαγγελία, Διογέννης Χάρικα. Ονοματάκι. Μαρία. Μαρία, Διογέννης Χάρικα. Και τι με βλέπεις έτσι, Μαρία, τι σε έκανα? Τι θα κάνω. Δεν δούλευες. Πού? Καλά, εσείς καλά είστε. Ονοματάκι. Δεν ξέρω ελληνικά. Πώς τη λένε? Name, όνομα. Διογέννης. Βελίτσκα. Βελίτσκα. Καλά είστε. Από πού είσαι? Εντάξει, παιδί μου, 10 χρόνια που. Ξέρεις με. Είμαι Ποντέα, εγώ. Εγώ πόντιος τεμέτερον είμαι. Τεσσετέρων είμαστε, εντάξει. Από ποιο μέρος? Τόπος Αρμενία είμαι. Αρμενία, μάλλον. Ναι. Πόσα χρόνια είσαι στην Ελλάδα? 20 χρόνια. 20 χρόνια. Αλλά 10 χρόνια που βρίσκομαι στη Ξυλαγανή μας. Τα προηγούμενα 10 χρόνια που ήσουν? Ναι. Ήμουνα στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα. Α, έκανες βόλτα στην Κινούση. Όλη την Ελλάδα έχω γίνει. Πατρεμένη.
Ο άντρας μου σκοτώθηκε 30 χρόνια. Έμενα χείρα με τα τέσσερα, όχι, είπες, με τα τέσσερα τα παιδιά. Επειδή γύρισε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό λοιπόν προσπαθήθηκε. Όχι, τώρα, τώρα που ήρθα, καθώ που ήρθα. Και πώς γύρισε στην Ελλάδα, δηλαδή, τι έγινε, πώς έγινε αυτό το tour, δηλαδή, πώς το έκανε. Εντάξει, ήρθαμε, να. Ήρθαμε, γιατί είχαμε σεισμό. Είχαμε με τους Τούρκους πόλεμος και αυτά. Γενικώς δεν ήταν κατάσταση. Καλά είναι εδώ πέρα. Καλή. Φυσικά καλά είναι. Εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι στην Ελλάδα μας. Η Ελλάδα και στην Ξυλάγανη. Γενικά. Όπου και έζησα, ευχαριστήθηκα πάντως. Όντως η Ελλάδα είναι διαφορετικά από ό,τι είναι στην Αρμενία. Εντάξει. Τώρα δεν είναι καλά. Έζησα και εκεί καλά. Τώρα δεν είναι καλά εκεί πέρα. Καλά. Όχι. Δεν είναι ακόμα κατάσταση τόσο. Θα ήθελες να επιστρέψεις. Όχι βέβαια, γιατί να πεις, τα παιδιά μου είναι παντρεμένα εδώ. Άμα τυχόν φτιαχτεί η κατάσταση εκεί πέρα. Κοίταξε να δεις, αναλόγως εξαρτάται τώρα, άμα να μας διώχνουν, τότε θα φύγω. Τι? Άμα δεν πρόκειται. Πες μου λίγο τώρα, εδώ στην Ξυλαγανή, τι άρε Μαρία με κοιτάς εκεί πέρα, ξανά τέτοιο στυλάκι, ξέρεις, όχ Θεέ μου τώρα, τι μου λες τώρα εσύ. Τι έχεις βρε καλέ, τι έπαθες Μαρία, Μαρία με τα κίτ, με τα μαύρα. Μαρία βλέπω πολλά, Μαρία. Μαρία, βλέπω πολλά δαχτυλίδια. Θα παντρευτώ αυτή τη στιγμή, ναι. Βλέπω πολλά δαχτυλίδια, Μαρία. Πολλά δαχτυλίδια βλέπω. Ναι, παντρεύτηκα αυτή τη στιγμή. Πώς φορές παντρεμένη είσαι. Να δεις, η ζωή είναι... Καλά είσαι. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά με τους γέροντες ασχολούμαι. Μου αρέσει αυτή η δουλειά που κάνω. Ησυχία όμως. Ησυχία, ναι. Ησυχία, ναι. Με το ίντρο τα ζω. Μια χαρά. Δουλεύεις. Οχτώ εγγόνια έχεις. Τους σοντάρεις, δίνεις χρήματα. Ποιον. Τα εγγόνια τα δίνεις. Εντάξει. Όσο έχω δυνατότητα. Για σένα λεφτά έχεις. Να, από τους γέροντες. Ναι, αυτό είναι. Από τους γέροντες λέω. Αφού είσαι καλά, καλό είναι αυτό. Αφού είσαι καλά, καλό είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, εντάξει. Είχα πολύ καιρό να το ξελάγανε. Έχουμε υγεία μας. Πάντα την έχουμε την υγεία μας. Έχουμε υγεία μας. Μαρία, εσύ την υγεία σου την έχεις. Να είναι καλά. Ούτε υγεία σε Μαρία. Τι έζε Μαρία σου. Πες μου τι σου λείπει και ο Διογέννης θα κάνει το παν για να το βρεις. Μια σπίτι ψάχνω. Ένα σπίτι για δουλειά ή ένα σπίτι για να μείνεις. Να μένω. Θα βρούμε ένα γαμπρό που να έχει σπίτι. Άιντε, τώρα περιμένω. Τι καλέ, πώς προκαλέσαι. Πόσο χρόνο με δένεις. Είμαι μικρή, 15 χρονών είμαι. Χωρίς χειμώνες, καλοκαίρια, γιορτές και τα λοιπά. Άστα τα γιορτή δεν τα βάλουμε. Άμα βάλουμε τη γιορτή, ανεβαίνει τα χρόνια. Μάλιστα. Τα συγχαιρετώ, καλά να είστε. Φάρμακα βλέπω δικά σου είναι. Ναι. Τι φάρμακα, παγικό παίρνω φάρμακα, τι φάρμακα παίρνεις. Για την πίεση, αγόρι μου. Εγώ παίρνω πίεση. Τρία τεκ παίρνεις, τι παίρνεις. Και για την καρδιά. Εγώ παίρνω τρία τεκ για την πίεση. Καλά, καλά, είναι καλά, είναι καλά, για την πίεση παίρνω. Τι πήρες. Έδωσαν φόρο ζωή. Όχι, αυτό είναι το... Έχω περάσει δύο μικρά... Κάτσε καλέ. Το λοζα... Αυτό το ξέρω, αυτό για την πίεση είναι αυτό. Εγώ για την πίεση μια χαρά πάντως το τριάτεκ που παίρνω. Κοίτα η κάμερα εδώ καλό. Είναι και αυτό, είναι σαλοσπίτια καρδιά που να κυκλοφορεί το αίμα. Σωστά να κυκλοφορεί. Γεια σας, μπράβο ρε. Να είσαι καλά πάντα, γεια σας. Γεια σας! Τι κάνετε, καλά είστε! Καλά, από πού σε ξεκέντρωσες στην Ξυλαγανή? Γιατί καλά είμαι εδώ κι εγώ! Πόσοι παρακολουθώ δεν μπορείς να φανταστείς! Γεια σας, καλά είστε! Το όνομα σας? Δόξα τω Θεώ! Όνομα? Στεργενή του Μαρία. Μαρία, Μαρία Διογέννης Χάρικα. Διογέννη. Ονοματάκι. Κατερίνα. Κατερίνα Χάρικα. Να είσαι καλά. Καλά είστε. Πολύ καλά. Κάναμε ένα tour, κάναμε μια βόλτα στα χωριά σας και καταλήξαμε στην Ξυλαγανή. Ναι. Είχατε να στο Ξυλαγανή από το 2011. Τι σε πειράζει, καλέ. Τι σε πειράζει, καλέ. Τι σε πειράζει. Ελάτε μια συνάκρη όμως. Ελάτε από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ. Ελάτε μαζί μου. Μην έχουμε μείωση πληθυσμού κατά λάθος. Σε βλέπω, Διογέννη, στο σιδηροχώρι που κρύβονται οι γυναικούλες. Για ποιο λόγο κρύβονται οι γυναικούλες? Δεν ξέρω. Να μιλήσει κάποιος. Μια πάρα πολύ καλή εκπομπή κάνετε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Απλώς πάμε στα χωριά εμείς. Μιλάμε με τον κόσμο. Μάλλον γνωρίζουμε. Η μάμα είναι το κάτι άλλο. Άμα σας αρέσει, χαίρομαι. Μας αρέσει. Και ως φαγητό και ως... Ως φαγητό έχω φάει μόνο μια φορά. Είναι βαρύ φαγητό. Ναι. Βαρύ. Πολύ λάδι έχει μέσα. Καβάλα. Καλά είναι η καβάλα. Τα χωριά σας βλέπω πως είναι πολύ άδεια όμως. Άδεια, ρημάξανε. Όπως βλέπετε εκεί το Δημαρχείο, ένα πολυτελέστατο κτίριο, κτίριο
Το οποίο είναι. Άδειο είναι τώρα. Άδειο. Άδειο. Ο Δήμο τώρα, πού είναι ο Δήμο. Σάπε. Σάπε πήγε τώρα. Σάπε, βέβαια, ναι. Εντάξει, και εκείνοι άνθρωποι είναι. Τέτοιο χωριό. Όχι, τη Τούρκη λέω, δεν λέω τη Έλληνε. Γιατί εκεί οι Τούρκοι δεν είναι άνθρωποι. Άνθρωποι είναι. Όλοι είναι άνθρωποι. Και από τη στιγμή που ζουν στην Ελλάδα είναι άνθρωποι. Όχι, όλο τον κόσμο ζουν άνθρωποι. Είναι άνθρωποι. Απλώ τώρα. Τέλο πάντων. Πώ περνάτε στην Ξηλαγάνη, γιατί έχω αρθρώσει από το 2011. Καλά περνάμε. 7 χρόνια, ε. Με τη διαφορά που έχουμε μοναξιά. Μείναμε μόνες, χάσαμε τους άνδρες μας. Έχει πολύ καιρό. Τρία χρόνια. Να το θυμάσαι, γίνα να το θυμάσαι. Να σε καλά, ευχαριστώ. Τώρα βολτούλες κάνετε, πηγαίνετε για καφεδάκι. Τι κάνουμε, στο φαρμακείο θα πάμε. Και εγώ παίρνω φάρμακα και τι έγινε. Τι έγινε. Είμαι 48 και παίρνω φάρμακα. Όλοι μας περνάμε. Καλά να είμαστε, να είμαστε χαμογελαστοί. Και γενικώς. Τι να κάνουμε, ναι, δόξα τω Θεώ. Η Ξηλαγανή είναι κάποιο μέρος που μπορεί κάποιος να έρθει και να καθίσει ή να έρθει και να κάνει μια βόλτα, όπως λέω εγώ, στην Ξηλαγανή. Έχουμε το μουσείο, το λαογραφικό μουσείο που είναι φανταστικό. Όλος ο κόσμος, να έρχεται να το επισκέφτεται. Τέτοιο μουσείο δεν έχει. Η θάλασσα είναι κοντά. Η θάλασσα πολύ κοντά. Από εδώ 5-6 χιλιόμετρα, από εκεί. Ναι, είμαστε σε πολύ καλό μέρος. Αυτό που δεν είναι ωραίο στο χωριό σας. Που δεν είναι ωραίο. Τι δεν έχει ωραίο το χωριό. Όλα τα χωριά έχουν ένα ωραίο και ένα. Όλα είναι ωραία. Έχει όλα. Όλα ωραία. Καταρχήν έχει καλό κόσμο, φιλότιμο, φιλόξενο. Μάλιστα. Το διαπίστωσα και τότε, το διαπιστώνω και τώρα. Ναι. Πολύ. Άνθρωπο, αν θα έρθει εδώ, δεν φεύγει. Δεν είναι ωραίο. Σαν χωριό, μου αρέσει, είναι και μεγάλο χαριό. Απλώ. Από το 2011 έχω να έρθω τώρα. Είχα έρθει πολλά χρόνια. Που ήταν ακόμα το Δημαρχείο εδώ πέρα δηλαδή. Τώρα πόσο κόσμο έχει δηλαδή τώρα. Αυτό θα πάτε εκεί. Είναι κεφαλοχώρη, μεγάλο χώρο. Στο ληξιαρχείο να τα βρείτε αυτά, δεν ξέρουμε καθόλου. Είχε πολύ κόσμο, αλλά μείναμε λίγοι. Μόνο εμείς. Να, στην ηλικία μας και λίγο μεγαλύτερη όπως την ξαδέρφη μου. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή έχω πει με 50, 48, 45. Έχουμε παιδιά, μένουν Κομωτινοί. Λόγω δουλειά και λόγω σπουδών. Λόγω δουλειά. Λόγω δουλειά με τι οικογένειέ του. Πώ είναι από τα ωραία χωριά Ξηλαγανή, να είμαστε ειλικρινεί. Είναι πολύ ωραίο χωριό. Αλλά όπω βλέπετε, νέκρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ και εσεί. Καλέ αγορέ να κάνετε. Ναι. Δηλαδή και εγώ τα φτάσω δηλαδή, σε μια ηλικία 80. Πώ χρονίζετε. Εγώ. 68. 68 και εσεί. 82. 82 είσαι εσύ. Ναι. Πρώτη μου ξαδέρφη. Γιατί, τι. Πλάκα κάνει. Ναι. Δεν μοιάζει 82. Κοτσανάτη. Κοτσανάτη. 25 μοιάζει. Κοτσανάτη. Μπράβο, και εσύ βέβαια το κλίμα το εκεί πέρα. Μακάρι εγώ θα φτάσω 82 που δεν θα φτάσω. Φτάνουμε στα 70. Λοιπόν, ποιο θα περάσω εγώ, Διογέννη. Τέλος πάντων. Πιστεύω να είμαστε και εμείς στην Κοτσανάτη. Διογέννη, πολύ ωραία, πάρα πολύ. Σε παρακολουθούμε ανελειπώς. Ειλικρινά, πες μου κάτι. Την κουμπί την παρακολουθείς. Συνήθως λέμε καλά λόγια στους παρουσιαστές και στους παραγωγούς. Τι ωραία κουμπί και τι ωραία κουμπί. Να είμαστε εδώ ειλικρινείς. Πες μου πραγματικά, τι δεν σ' αρέσει στην εκπομπή. Όχι, τίποτα. Κάτι το που κάνω μέσα στην εκπομπή, εγώ κάτι λέει ο κόσμος. Τι δεν σ' αρέσει, πες μου. Όχι, τίποτα. Εγώ απολαμβάνω την εκπομπή σας, μ' αρέσει. Δεν την ξέρω καθόλου. Τι βλέπω τακτικά. Δηλαδή κάθε φορά μόνο αν τη χάσω. Γελάτε λίγο. Γελάω, ναι. Είναι καλό αυτό. Πολύ ωραία. Χρειάζεται το γέλιο λίγο. Ναι. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή τώρα σε πόσο χρόνο είσαι δηλαδή. 17 θα μπω. Το ξέρει η μαμά. Ναι. Ότι καπνίζεις. Ναι. Καλά ρε μάνα, το ξέρεις. Όνομα. Ερτζάνες Ρισαλέ. Μουσταφά. Μουσταφά. Μπαϊράμ και Ασίφ. Ενοχλούμε. Να φύγουμε, ενοχλούμε. Έλα, πάνε πάνω, έλα. Έλα, εδώ θέλω το βάλει άνθρωπος, τότε κάνουμε, φθάνουμε. Έλα, πάνε πάνω. Νταλίκα χωράει. Τριαξονικό χωράει. Αεροπλανοφόρο χωράει, τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. Μουσταφά. Μπαϊράμ και Ασίφ. Εγέ. Αρίφ. Είστε από την Ξηλαγανή, για μένετε στα χωριά. Μένουμε χωριά. Ποιο χωριό? Εργάνη. Εργάνη. Ίσαλος. Πώς? Ίσαλος. Δεν πήγαμε Ίσαλος, εσύ. Ίσαλο. Ίσαλο, ναι. Εμείς πήγαμε μεγάλο. Δουκάτο. Δουκάτο, ναι, και Άγιοι Θόδωροι. Έλα και εσύ παρακαλώ και εσύ. Σήμερα εδώ πέρα, λοιπόν, πώς σας φαίνεται το χωριό Ξηλαγανή? Εδώ πέρα βγαίνετε δηλαδή. Είναι ήρεμο χωριό. Ναι. Δεν έχει φασαρία, δεν έχει κίνηση. Εσύ είστε φασαρία δηλαδή. Δηλαδή είναι για τους παππούδες εδώ. Εσύ είστε φασαρία δηλαδή. Άμα ήμασταν σε πόλη θα ήταν καλύτερα. Τι θα κάνεις σε πόλη δηλαδή. Τα έβλεπες κόσμο, να συνέχεια βλέπεις. Κορίτσια. Κορίτσια, δεν ασχολούμαστε τώρα. Αυτό, έχει σχέση. Ναι.
Έχει σχέση ή έχει σχέση. Σχέση. Όταν είσαι σε μια σοβαρή σχέση δεν κάνει. Σοβαρή σχέση. Πόσο είσαι. 17 θα πω. Τώρα 16. Δηλαδή πόσα χρόνια είσαι με την κοπέλα. Ένα μήνα. Ένα μήνα και είναι σοβαρή σχέση. Ναι. Δηλαδή του χρόνου σε ένα μήνα θα παντρευτείς κιόλας. Δεν πάμε και τόσο νωρίς. Για μερή σοβαρή σχέση για ένα μήνα. Τώρα είμαστε σοβαρά πάμε. Είναι η κοπέλα. Μια χαρά πώς την αγαπώ. Πώς λένε. Δεν λέω όνομα. Λοιπόν, δεν λέω όνομα για σένα μιλάει, σε αγαπεί πάρα πολύ. Δεν πιστεύω και εσύ να έχετε σοβαρή σχέση. Εσύ πιο μικρή πιστεύω, εντάξει. Μάλιστα. Να προσέχεις. Μην δεις καμία και παραστατήσεις. Όχι. Για το Τσίπρα να πούμε τώρα. Πώς το Τσίπρα. Πες μου το Τσίπρα, εσύ πώς και νέος. Πώς είσαι και νέος, πώς είσαι 17 χρονών. Καλό παιδί είναι βασικά να πω. Το συμπαθούμε. Το συμπαθείτε για ποιο λόγο, γιατί δεν είναι επιδόματα. Ε, το κατάλαβα. Το είχαμε ζήσει στις άπες το παραμύθι. Για συνέχισε. Για ποιο λόγο το συμπαθείς, πες το για ποιο λόγο. Ωρα, είναι καλός, δίνει δώρα στις γιαγιάδες. Ναι. Δίνει συντάξεις. Ναι. Δηλαδή, μας σώζει τη ζωή. Πόσα παιδιά είσαι στην οικογένεια. Τώρα εγώ είμαι μόνος, αλλά η δική μου είναι στην Αθήνα κάτω. Είσαι μόνος εδώ πέρα. Ναι. Κάτι βρωμάει με σένα. Όχι, με τη γιαγιά μου μένω. Με τη γιαγιά σου μένεις. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή εσύ με τη γιαγιά σου. Τα καλοκαίρια κατεβαίνω Αθήνα. Ναι. Δουλεύεις. Όχι. Μαθητής. Χάσαμε τώρα. Μαθητής είμαι. Να χάσουμε τη σύνταξη της γιαγιάς. Μάλιστα. Άντε, καλή συνέχεια. Δεν σε λέω πως είναι καλά. Το μέλλον σου το προσέξεις. Σε κόβω λίγο επικίνδυνο σε ένα. Αυτή είναι πιο ήρεμη. Του κόβω είναι πιο ήρεμη αυτή εδώ πέρα. Η παρέα, το team. Εσύ είσαι λίγο πιο έτσι σοβαρός η σχέση, θα το πούμε λίγο έτσι.